Να σας ενημερώσω λίγο για το στάδιο εργασιών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Open Mall. Όπως ξέρετε, τελειώσαμε την 11η Νοεμβρίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει τους παράδρομους που έχουν λιγότερο κυκλοφοριακό φόρτο, Σκαναβίδα, Μαλά, και αυτή τη στιγμή έχουν γίνει καθαιρέσεις και αποξυλώσεις του Ζαπέδου στην οδό Δημογεροντίας. Σε αυτή τη φάση που είμαστε, βρήκαμε κάποιες πλάκες που έχουν κάποιο ενδιαφέρον από την αρχαιολογία. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει την αποτύπωση και είμαστε στο στάδιο να κάνουμε την πρόταση στην αρχαιολογία πώς θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς τις πλάκες αυτές, έτσι ώστε να γίνει ένας δρόμος ασφαλής, ανθεκτικός, γιατί θυμάμαι και σαν αντιδήμαρχος όταν είχαμε την οδό Αγελάστου, εκεί που είναι οι καφετέριες και ο πεζόδρομος. Στο Κιούμπρικ είχαμε δει πάλι τέτοιες πλάκες. Η αρχαιολογία μας επέτρεψε και κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ανθεκτική, βέβαια, εκεί είναι πεζόδρομος. Στην οδό Δημογεροντίας θα έχουμε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση στην αρχαιολογία, επειδή ακριβώς θα διέρχονται οχήματα. Θέλουμε έναν ασφαλή δρόμο, ανθεκτικό, για να είναι ευχαριστημένοι και οι πεζοί και οι καταστηματάρχες και να κάνουμε και ένα όσο το δυνατόν καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Κύριε Πατελίδη, και στην Ρεφόρα, νομίζω, υπάρχει ο κίνδυνος, να το πούμε, η περίπτωση να βρεθούν πάλι παπέδες από κάτω σε αυτό το τμήμα. Στην οδό Αφόρ Λάρλι υπάρχουν άλλου τύπου μπαβέδες. Εκεί που αυτό που βρήκαμε τώρα είναι πλάκες. Όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε για την Αφόρ Λάρλι, αφού και ο ΔΔΕ πάρει ακριβώς όλες τις εγκρίσεις που απαιτούνται, προβλέπουμε ότι θα ξεκινήσουν εργασίες αρχές Σεπτεμβρίου για την Αφόρ Λάρλι. Τότε θα σας πούμε ακριβώς τι θα ανακαλύψουμε σε αυτό το δόστρωμα, αλλά προς το παρόν περιμένουμε το ΔΔΕ να πάρει τις εγκρίσεις που απαιτούνται, γιατί ξέρετε, σε αυτά τα έργα, αν κάνεις μία παρέμβαση, δεν σου επιτρέπεται να ξανακάνεις παρέμβαση. Πρέπει οτιδήποτε να γίνει τέλειο και να παραδοθεί στον κόσμο, έτσι ώστε να μην ξαναμπαίνουμε στη διαδικασία του ράβε ξύλωνε. Αυτή τη στιγμή μας απασχολεί να δώσουμε λύσεις στην οδό Δημογεροντίας. Αυτές οι πλάκες που είπατε ότι έχουν βρεθεί θα παραμείνουν, θα τις βλέπει, δηλαδή εγώ θα περνάει, ή θα κάνει κάτι άλλο η αρχαιολογία, ξέρετε. Οι πλάκες αυτές θα παραμείνουν. Το Βόρειο Αθλητικό Κέντρο, να σας ενημερώσω ότι σε αυτή τη στιγμή το στάδιο εργασιών έχουν τελειώσει τα τσιμέντα, δηλαδή οι σκυροδετήσεις, έχουν γίνει και οι κερκίδες που υπάρχουν σε ένα μικρό θέατρο. Αυτή τη στιγμή οι εμέσως επόμενες εργασίες που θα γίνουν τα άσφαλτα, θα γίνουν τα δάπεδα, θα γίνουν τα γήπεδα 5x5 και θα γίνει και το ταρτάν. Ο εργολάβος είναι σε ένα στάδιο πολύ καλής συνεργασίας με την υπηρεσία. Το στάδιο εργασιών που βρισκόμαστε τώρα είναι εντός χρονοδιαγράμματος και το έργο έχει παράδοση 1η του 25, Γενάρη του 25. Τα δευτερόλεπτα με το ταρτάν που είχαμε στη Φάρκαινα, εκεί θα αντιμετωπιστούν, θα έχετε δει από στον Βούρο να κάνετε κάτι διαφορετικό? Το ταρτάν της Φάρκαινας αυτή τη στιγμή κλείνει μια δεκαετία, όντως έβγαλε προβλήματα. Το ταρτάν που θα γίνει στο Βούριο θα είναι μη υδατοπερατό και θα γίνουν ό,τι ακριβώς προβλέπετε για να κάνουμε κάτι ανθεκτικό και να παραδοθεί προς χρήση όσο το δυνατόν γίνεται με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Στο Χαδά, όταν αναλάβαμε, είδαμε ότι είχαν γίνει πολλές δολιοφθορές. Μπορώ να σας πω ότι συνεχώς επισκέπτομαι το χώρο αυτό. Αυτή τη στιγμή, μετά από τις δολιοφθορές που γίνανε, που πήραν το ηλεκτρολογικό υλικό, είχαν αφαιρεθεί και η περίφραξη του χώρου και με αποτέλεσμα να εισέρχονται διάφοροι που δεν επιτρέπεται η είσοδος τους μέσα, από άνθρωπους μέχρι και ζώα. Εμείς αυτή τη στιγμή αποκαταστήσαμε την περίφραξη και θέλω να ενημερώσω ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος από κανέναν μέσα στον πρώην σκουπιδότοπο. Αυτή τη στιγμή ο χώρος είναι περιφραγμένος, φυλάσσεται, και θέλω να ενημερώσω ότι όποιος εισέρχεται μέσα θα υποστεί και τις ανάλογες συνέπειες.